πρωτόγνωρη απόφαση της Κομισιόν να αναστείλει όλους τους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του κορονοϊού. Την ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Δημοσιονομική στόχη τέλος, είπε. Και θα ήθελα να μας το εξηγήσετε αυτό τι σημαίνει. Σας λύνει τα χέρια. Μπορούμε να ξοδεύσουμε ό,τι κρατικό χρήμα έχουμε. Θα έρθει χρήμα από την Ευρώπη κι άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν, να μην μπερδέψουμε τα δημοσιονομικά με τα ταμιακά. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ουσιαστικά αναφέρθηκε χθες από την πρόεδρο της Επιτροπής είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί αύριο σε επίπεδο ECOFIN. Αύριο το απόγευμα υπάρχει ECOFIN και πιθανότατα την τρίτη Eurogroup. Είναι ένα επόμενο βήμα στις πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν την προηγούμενη εβδομάδα και ουσιαστικά διευρύνουν το δημοσιονομικό χώρο, το δημοσιονομικό περιθώριο για κάθε χώρα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του κορονοϊού. Τι πετύχαμε την προηγούμενη Δευτέρα στο Eurogroup? Όλη η Ευρώπη, αλλά και η Ελλάδα, κυρίως η Ελλάδα που ήταν μια εξαίρεση μέχρι τώρα, πρώτα απ' όλα να μην ισχύει το υψηλό πρωτογενές πλεώνασμα για το 2020. Πολύ απλά, ό,τι μείωση εσόδων έχουμε, επειδή η οικονομία προφανώς θα έχει πολύ χαμηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης από ό,τι εκτιμούσαμε, το ίδιο ισχύει σε όλη την Ευρώπη, αυτά τα έσοδα, η απώλεια εσόδων, δεν θα προσμετάται στο πρωτογενές πλεώνασμα. Mm-hmm. Όπως και όλα τα επιδόματα ανεργίας τα οποία επεκτείνονται ή θα δημιουργηθούν. Μάλιστα. Άρα με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά το πρωτογενές πλεώνασμα. Ωραία. Εκτός αυτού, οποιαδήποτε δαπάνη γίνει, αν μου επιτρέπετε, είναι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ, οποιαδήποτε δαπάνη γίνει πάνω σε τέσσερις πυλώνες, που είναι η δημόσια υγεία, η ρευστότητα των επιχειρήσεων, mm-hmm. οι θέσεις απασχόλησης και η κοινωνική συνοχή, εξαιρούνται από τον υπολογισμό mm-hmm. του όποιου πρωτογενούς αποτελέσματος πρέπει να πετύχει κάθε χώρα. Και έρχεται η χθεσινή απόφαση ουσιαστικά να διευρύνει αυτό το επίπεδο, δίνοντας ακόμα περισσότερους βαθμούς ελευθερίας για να γίνουν δαπάνες προς αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα. Τι θα κάνετε? Άρα σας λύνει τα χέρια να κινηθείτε στην κατεύθυνση αυτή που περιγράφετε, και αν θέλαμε να προσδιορίσουμε συγκεκριμένα πρακτικά τι θα κάνετε έχοντας λυμένα τέλος πάντων τα χέρια, τι θα λέγατε? Πρώτα απ' όλα, ό,τι χρειάζεται η δημόσια υγεία. Mm-hmm. Προέχει η υγεία, έπεται η οικονομία. Ωραία. Άρα είμαι πολύ ξεκάθαρος. Ναι. Μέχρι τώρα οι εκτιμήσεις είναι ότι το Υπουργείο Υγείας θα χρειαστεί 200 εκατομμύρια πέρα από τον προϋπολογισμό του. Ό,τι ζητάει ο φίλος αρμόδιος υπουργός Βασίλης Κικίλιας, το έχει. Mm-hmm. Δεύτερον, ρευστότητα των επιχειρήσεων. Έχουμε ήδη προαναγγείλει την επιστρεπτέα προκαταβολή. Την διαμορφώνουμε έτσι ώστε άμεσα να υλοποιηθεί. Είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ ρευστότητα στις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Στις επιχειρήσεις που πλήττονται. Τρίτον, ήδη έχουμε ξεκινήσει πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορούν την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων στους κλάδους που πλήττονται. Ωραία. Και τέταρτον, όλες οι πρωτοβουλίες που απαιτούνται για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Mm-hmm. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, κύριε Υπουργέ. Από το πρωί τα μηνύματα που μας έχουν έρθει, και νομίζω λαμβάνετε και εσείς αντίστοιχα, είναι από ό,τι κλάδο μπορείτε να φανταστείτε, φροντιστήρια, καθαριστήρια, πάσης φύσεως κλάδος, γιατροί, οι οποίοι λένε αν θα υπάρξει διεύρυνση των ΚΑΔ, γιατί δεν έχουν ενταχθεί, ενώ σύμφωνα με τα δεδομένα τους δικαιούνται. Θα υπάρξει διεύρυνση των επαγγελμάτων που θα δικαιούνται αυτά τα ευεργετήματα? Ήμασταν πάρα πολύ ξεκάθαροι και θα το επαναλάβουμε την ευκαιρία του ερωτήματός σας. Για οποιονδήποτε κλάδο θέσει ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι χθες το βράδυ καθίσαμε μέχρι πολύ αργά ως Υπουργείο Οικονομικών για να επεξεργαστούμε ξανά τις υπόλοιπες κατηγορίες, τους υπόλοιπους κλάδους. Διότι πολύ απλά, αυτό είναι ο πυρήνας της απάντησης του ερωτήματος, αυτή η άσκηση είναι δυναμική. Τι μου είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας? Ότι οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Mm-hmm. Οφείλουμε συνεπώς να λειτουργούμε προνοητικά, αλλά και συνετά. Αυτό σημαίνει ότι ναι, θα υπάρχουν καινούργιοι κλάδοι που μέσα στην εβδομάδα που έρχεται θα μπουν στην απόφαση που ήδη έχει ληφθεί. Ωραία. Η απόφαση που ελήφθη αφορά 1 εκατομμύριο εργαζόμενους με τζίρο περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Και έχω κλάδους που ήδη έχουμε αποφασίσει, για παράδειγμα, ότι θα μπουν. Μπορείτε να μας τους πείτε? Ενδεικτικά θα σας πω. Ναι. Θα σας πω ενδεικτικά κάποιους. Ναι. Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται στον αεροπορικό κλάδο. Ενδεικτικά, υπαίθροι πάγκοι και αγορές. Ενδεικτικά, να δείτε ότι πάμε και στη λεπτομέρεια. Mm-hmm. Υπηρεσίες φωτορεπόρτερ. Ενδεικτικά, λιανικό εμπόριο φακών επαφής και κατασκευή γυαλιών και φακών. Πλυντήρια αυτοκινήτων.
χώρο στάθμευση επιβατικών αυτοκινήτων. Και συνεχίζεται η άσκηση έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι στις αρχές της εβδομάδας. Άρα, μας δίνεται είδηση ότι όλες αυτές οι κατηγορίες μπαίνουν, διευρύνεται η λίστα και κατατίθεται μέσα στις επόμενες μέρες. Αντιλαμβάνομαι ότι την έχετε ανοιχτή για να μπουν και άλλα και άλλα και άλλα, όσο βλέπετε ότι υπάρχουν κλάδοι που πλήττονται και χρειάζονται αυτή τη βοήθεια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί παρακολουθούμε κάθε φορά. Mm-hmm. Αν ναι, παρακαλώ. Παρακολουθούμε κάθε μέρα τα αριθμητικά δεδομένα. Mm-hmm. Λαμβάνουμε μηνύματα από την κοινωνία. Λαμβάνουμε μηνύματα από τους κλάδους και προσπαθούμε να τους ικανοποιήσουμε όσο μπορούμε περισσότερους, τηρουμένων των συνθήκων και όπως σας είπα, τη σύνεση που πρέπει να έχουμε. Είναι σαφές. Γιατί, ναι. Για ένα πολύ απλό λόγο. Δεν ξέρουμε την ένταση και την έκταση του προβλήματος. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι κάνουμε σήμερα για το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά, κύριε Υπουργέ, για να σταθώ ακόμη λίγο σε αυτά τα χρήματα, σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι ήδη απολύθηκαν πριν από αυτές τις αποφάσεις, όσοι απολύθηκαν 1η Μαρτίου με 17 Μαρτίου, θα τα πάρουν αυτά τα λεφτά? Ναι, θα τα πάρουν. Θα πάρουν 800 ευρώ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε χθες ο συναρμόδιος Υπουργός κ. Βρούτσης. Ωραία. Και κρατάνε ημερομηνιακά ότι θα τα πάρουν το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, σωστά? Το συντομότερο δυνατό. Το συντομότερο δυνατό. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, για το οποίο επίσης υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα από το πρωί, πριν δούμε και όλα τα άλλα της οικονομίας. Δώρο Πάσχα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι πολύ καθαρά, για ποιο λόγο ελήφθη αυτή η απόφαση να δοθεί το καλοκαίρι? Πρώτα απ' όλα ελήφθη η δυνατότητα στους κλάδους που πλήττονται να έχουν τη δυνατότητα, δηλαδή αυτοί οι επιχειρηματίες, να δώσουν όλο το δώρο Πάσχα μεταγενέστερα. Ναι. Το πότε θα το δώσουν μεταγενέστερα είναι δικό τους θέμα μέχρι το καλοκαίρι. Και επίσης, όποιοι μπορούν να δώσουν σήμερα, θα δώσουν δώρο Πάσχα σήμερα. Αυτό πάντα μιλάμε για αυτούς που πλήττονται. Ζητώ δηλαδή, μια διευκρίνηση. Ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Μου επιτρέπετε, δεν έχω ολοκληρώσει. Α, παρακαλώ, απλώς για να διευκρίνησα πάνω σε αυτές που ήδη. Νομίζω θα σας απαντήσω. Ελάτε, νομίζω θα σας απαντήσω. Ελάτε. Οι επιχειρήσεις που πλήττονται, δηλαδή αυτές που έκλεισαν ή αυτές που θα είναι στην περίμετρο των CAD που έχουμε ανακοινώσει και θα ανακοινώσουμε, των κωδικών δηλαδή, έχουν τη δυνατότητα, εάν θέλουν, να δώσουν μέχρι το καλοκαίρι το δώρο Πάσχα, στο ακέραιο όμως, στο σύνολο των εργαζομένων τους. Οι επιχειρήσεις που δεν πλήττονται θα δώσουν το δώρο Πάσχα σήμερα. Εδώ δηλαδή, όταν λέω σήμερα, τον επόμενο μήνα. Υποχρεούνται οι επιχειρήσεις που δεν έκλεισαν. Όπως είδατε, σας απάντησα. Ξεκάθαρα, το λέτε κατηγορηματικά. Και όταν είναι απόλυτος. Το... Και θα υπάρξει στην υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Μάλιστα. Και κύριε Υπουργέ, όταν λέτε μέχρι το καλοκαίρι, θα το αναφέρει και η Υπουργική. Καλημέρα, ο Κώστας ο Πλάτζος είμαι. Θα το λέει η Υπουργική απόφαση ότι μέχρι το καλοκαίρι θα πρέπει να το δώσουν, ή θα έχει μια άλλη διατύπωση, όπως αυτή που καταλάβαμε από τη χθεσινή παρουσίαση? Δηλαδή, αν είναι να δοθεί μαζί με το επίδομα αδείας του καλοκαιριού, ο νόμος δεν απαγορεύει να δοθεί ακόμα και το Δεκέμβριο, αν πάρει άδεια το Δεκέμβριο και όχι το καλοκαίρι ο εργαζόμενος. Όχι, ο σκοπός είναι να δοθεί το συντομότερο δυνατό. Καταρχήν, επαναλαμβάνω ότι όποιος κλάδος πλήττεται, αφήνω στην άκρη αυτούς που δεν είναι στην περίμετρο των κλάδων που πλήττονται, διότι αυτοί υποχρεούνται να το δώσουν σήμερα. Όταν λέω σήμερα, επαναλαμβάνω τη χρονική στιγμή που προβλέπει ο νόμος. Όλοι οι άλλοι έχουν τη δυνατότητα. Εάν κάποιος θέλει, μπορεί να το δώσει και στο μεσοδιάστημα. Μπορεί να το δώσει και τον Απρίλιο. Θα προσπαθήσουμε και θα επιδιώξουμε, και αυτός είναι ο στόχος, το συντομότερο που θα τελειώσει αυτή η κρίση να δοθεί το δώρο του Πάσχα. Θα το λέει η Υπουργική Απόφαση. Απλά το επαναλαμβάνω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε να το δούμε αυτό στην Υπουργική Απόφαση. Αλλά κύριε Πλάτζο, για να μπορέσω να σας προσδιορίσω ακριβώς το χρόνο, θα πρέπει κάποιος να μας προσδιορίσει ακριβώς το πότε τελειώνει αυτή η περιπέτεια. Αντιλαμβάνεστε συνεπώς ότι πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις διατυπώσεις που κάνουμε. Γιατί ευχόμαστε η κρίση, η υγειονομική κρίση να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν. Εννοείται. Τότε είναι αυτονόητο ότι όσο πιο σύντομα τελειώσει, τόσο πιο γρήγορα θα πάει μπροστά η οικονομία. Δεν έχω απαντήσει σε κάτι ουσιαστικό το οποίο με ρώτησε και η κυρία Βραγάνη. Ποιος είναι ένας λόγος πίσω από αυτή τη δυνατότητα που δίνουμε στους επιχειρηματίες? Mm-hmm. Ο πρώτος λόγος είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Αλλά υπάρχει ένας επίσης πολύ σημαντικός λόγος. Θέλουμε το δώρο Πάσχα να κατανεμηθεί από τον πολίτη όπως ο ίδιος επιθυμεί, στο σύνολο της οικονομίας, στο σύνολο των κλάδων της οικονομίας, όταν θα λειτουργεί η ελληνική οικονομία όπως επιθυμούμε όλοι μας. Σήμερα λίγοι κλάδοι είναι ανοικτοί. Ναι. Άρα,
Ένας δεύτερος στόχος, εκτός της ενίσχυσης της ταυτότητας των επιχειρήσεων σήμερα. Βεβαίως, με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, θα έλεγε κάποιος σήμερα. Εγώ θέλω να το διαθέσω τώρα, είναι δικαίωμά μου σε όποιον κλάδο λειτουργεί. Το αντιλαμβάνεστε, θα μπορούσα να σας το πει αυτό. Σωστά. Είναι άνεργος απλήρωτος. Σωστά, γι' αυτό είπαμε ότι στους κλάδους... Γι' αυτό είπαμε ότι στους κλάδους οι οποίοι λειτουργούν θα δοθεί το δώρο Πάσχα. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σκεφτούμε και την θέση του επιχειρηματία τον οποίο κλείσαμε. Ή τη θέση του επιχειρηματία ο οποίος έχει 70% μείωση του τζίρου. Μάλιστα. Ερχόμαστε συνεπώς και στον εργαζόμενο εκεί και εκτός των 800 ευρώ που δίνουμε, γιατί θα μπορούσα να ακούσω αυτή την κριτική εάν δεν δίναμε κάποιες παροχές σε αυτούς τους εργαζόμενους. Δίνουμε συνεπώς τα 800 ευρώ και δίνουμε και τις αναστολές σε φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για κάποιο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά ελαφρύνουμε την καθημερινότητα του κάθε πολίτη όσο μπορούμε, γνωρίζοντας ότι δίνουμε κάποιες δυνατότητες και στην επιχείρηση να μείνει εν ζωή υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα απολύσει. Όλα αυτά ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα απολύσει. Κατανοητό. Δύο σημεία να μην τα ξεχάσω, κύριε Υπουργέ. Γυρνάω λίγο πίσω στα 800 ευρώ. Πότε θα δοθεί το δώρο που είπατε στους νοσηλευτές, στους γιατρούς, σε όλο αυτό το προσωπικό των νοσοκομείων. Πόσο θα είναι. Πόσο θα είναι και θα πάει και αυτό το καλοκαίρι ή θα δοθεί τώρα. Ξεκινάω ανάποδα. Θα δοθεί τώρα, δηλαδή θα δοθεί τον Απρίλιο. Θα δοθεί τον Απρίλιο. Θα είναι το κλασικό δώρο Πάσχα το οποίο δίνεται. Και θα είναι σε 108.000. Αυτή είναι η περίμετρος στην οποία έχουμε προσδιορίσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Ωραία. Το ποσό το έχετε υπολογίσει. Περιλαμβάνουμε μέσα και τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ. Ναι, είναι γύρω στα 80 εκατομμύρια ευρώ. 80 εκατομμύρια. Άλλη μία ερώτηση. Επιχειρήσεις θα δώσουν αναλογία του δώρου Πάσχα για το διάστημα μέχρι 18 Τρίτου ή όλο το δώρο. Αυτές εννοείται οι οποίες είναι εν λειτουργία. Ακριβώς. Εν λειτουργία και είναι. Ή αυτές οι οποίες δίνουμε τη δυνατότητα να δώσουν το δώρο του Πάσχα το επόμενο χρονικό διάστημα όποτε θέλουν. Είναι και οι δύο περιπτώσεις που έχουν το πριν του 18 και το μετά του 18 Μαρτίου καθεστώς. Καταρχήν στην προηγούμενη κατηγορία, στην περίμετρο αυτών οι οποίοι εντός εισαγωγικών δεν πλήττονται, δηλαδή είναι εν λειτουργία, θα πρέπει να δοθεί το δώρο Πάσχα όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος. Μάλιστα. Στις άλλες κατηγορίες, το δώρο Πάσχα θα δοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είπαμε, στο ακέραιο, στο σύνολο των εργαζομένων. Από τις επιχειρηματίες. Ξεκάθαρο, για να το διευκρινίσουμε, επιχειρήσεις που έκλεισαν πρώτες ή όσες υπολειτουργούν και δεν έχουν εισπράξει, πληρώνουν το δώρο. Νομίζω είναι πάρα πολύ σαφής. Έχει το να κάνει με το αν με τις κλείσαμε και αν είναι στην περίμετρο των ΚΑΔ. Ωραία. Και αν είναι στην περίμετρο των ΚΑΔ. Ο ορισμός, οι πολιτικές μας μέχρι σήμερα είναι οριζόντιες σε όλες τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και σε όλες τις πρωτοβουλίες μας. Είναι οι επιχειρήσεις που πλήττονται και κάτω από την ομπρέλα επιχειρήσεις που πλήττονται με κοινά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων είναι οι επιχειρήσεις που κλείσαμε και οι επιχειρήσεις που είναι στην περίμετρο των ΚΑΔ το που αναπτύξαμε. Και είναι μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι. Να πάμε λίγο στα ενίκια. Αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει μια δυναμική σε όλα αυτά. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα, καταλαβαίνουμε τι λέτε. Που σημαίνει ότι κάθε φορά παρακολουθούμε τα δεδομένα και μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε τροποποιήσεις, βελτιώσεις, διορθώσεις, προσθήκες. Είναι ξεκάθαρο. Θα υπάρξει αποζημίωση για το 40% του ενοικίου στους ιδιοκτήτες. Είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο, πώς θα προσδιορίζετε, δηλαδή με ποιο πιστοποιητικό θα αποδεικνύεται ότι αυτός που έχει την πρώτη κατοικία θα δώσει το 60% μόνο γιατί έχει πληγή η εργασία του. Τι θα πρέπει να προσκομίζει. Αυτά θα τα δείτε στις υπουργικές αποφάσεις οι οποίες ακολουθούν. Άρα θα μεριμνήσετε και για αποζημίωση του 40% των ιδιοκτητών. Υπάρχει και αυτό στη σκέψη σας. Δεν απάντησα σε κάτι τέτοιο. Σας λέω ότι θα δείτε στις αποφάσεις τις οποίες θα βγάλουμε. Πότε σε θα κάθε περίπτωση αυτές. Μελετούμε με πολύ μεγάλη. Το επόμενο χρονικό διάστημα. Μελετούμε με πολύ μεγάλη προσοχή το τι κάθε φορά νομοθετούμε. Τα χρήματα τώρα από το πάγωμα δόσεων και εισφορών θα δοθούν όλα μαζί μετά το τρίμηνο ή το τετράμηνο. Τι με ρωτάτε τώρα. Προσπαθώ να καταλάβω. Από τώρα να σας πω ποια θα είναι η κατάσταση. Να σας πω κάτι. Από τώρα μου λέτε ότι ξέρετε ποια θα είναι η κατάσταση οικονομίας σε 3 με 4 μήνες. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πρέπει να πάμε βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή
δώσαμε αυτές τις αναστολές και τον χρονικό ορίζοντα με βάση τις εκτιμήσεις που εμείς λαμβάνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών από τους αρμοδιότερους ημών, το Υπουργείο Υγείας, για την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης. Βλέπετε όμως ότι τα δεδομένα κάθε μέρα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παγκοσμίως αλλάζουν διαρκώς. Άρα δεν μπορώ από τώρα να σας πω ποια θα είναι η εικόνα της οικονομίας σε τρεις μήνες. Αυτό που ζούμε είναι πρωτόγνωρο. Και ξέρετε τι μιλάμε για παράδειγμα για τον τουρισμό. Για παράδειγμα, μιλάμε για τον τουρισμό. Και κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις ότι θα παρέλθει, προσδοκούμε όλοι και ευχόμαστε όλοι η κρίση το συντομότερο δυνατόν. Άρα θα έχουμε ένα ήρεμο σχετικά καλοκαίρι. Ξέρουμε ποια θα είναι η κατάσταση στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό. Ναι, για να άρα εκεί μπορεί να χρειαστεί να πρέπει να αναλάβουμε στον κλάδο αυτών επιπλέον πρωτοβουλίες, ανάλογα με τις εξελίξεις και στο εξωτερικό. Άρα θα μου επιτρέψετε, και αυτή είναι πάντα η φιλοσοφία μου, να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, μεθοδικά, σοβαρά, υπεύθυνα και ναι, πάντα κοντά στον πολίτη. Δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν πολίτη, κανέναν συμπατριώτη μας πίσω. Αν περιμένατε ότι αμέσως Κωστήμου, ότι θα σας έρθει αυτή η καταιγίδα, αναλάβατε μια οικονομία μετά από δεκαετή μνημονία, από τη μέγενη των μνημονίων. Εδώ τα λέγαμε πριν από δύο μήνες και μας εξηγούσατε βήμα-βήμα ποιες είναι οι σκέψεις της κυβέρνησης και για φοροελαφρύνσεις και για μια σειρά από μέτρα. Αυτή τη στιγμή, στο βήμα-βήμα που λέτε, όλα αυτά που είναι τώρα, μας έχουμε την πολυτέλεια να σκεφτούμε για ένφια, για τους φόρους αυτούς, αυτό σε ποια κατηγορία του βήμα-βήμα βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Συγγνώμη, δεν σ' ακούω πολύ καλά, δεν άκουσα καλά το ερώτημά σας. Λέω, θυμάμαι πριν από 2-3 μήνες που τα λέγαμε εδώ και ακριβώς μας εξηγούσατε πώς αυτή την οικονομία που την προσπαθούμε μετά από δεκαετή μνημόνια να την πάμε παραπέρα, να την πάτε παραπέρα εσείς που κυβερνάτε, με αυτό το τσουνάμι που έχει πέσει αυτή τη στιγμή, αυτά τα βήματα σε ό,τι αφορά τους φόρους που πλήρωνε τόσα χρόνια ο ελληνικός λαός, ένφια, εισφορές και όλα αυτά, αυτό τώρα σε ποια κλίμακα του παραπέρα έχει πάει? Για να μπορέσει αυτό το κομμάτι να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να στηρίξουμε την κοινωνία. Άρα ουσιαστικά τώρα χρειάζεται αύξηση δαπανών για να μπορέσουν να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εργαζόμενοι και άνεργοι. Και παράλληλα θα πρέπει με τις πολιτικές μας να μην κατρακυλήσουμε στο παρελθόν, ώστε την δυναμική που είχαμε εξασφαλίσει και είχαμε διασφαλίσει στην ελληνική οικονομία μέχρι τους πρώτους μήνες του 2020, αμέσως με πια να πιάσουμε το νήμα από εκεί για να πάμε πολύ καλύτερα. Προφανώς δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα βρεθώ σε αυτή τη θέση να αντιμετωπίσουμε αυτό το τσουνάμι. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είχατε όλη την φροντίδα για την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τα μνημόνια και ξαφνικά έρχεται ένας κορονοϊός που δεν ξέρω πόσο πιο βαρύς και πόσο πιο σοβαρός είναι από τα μνημόνια και τι τρύπες και τι προβλήματα θα αφήσει. Και είναι αυτό που λέτε, θα συμφωνήσω μαζί σας. Βήμα-βήμα, γιατί δεν ξέρουμε μέχρι πού θα πάει. Στο εμπόριο, στον τουρισμό, στις επιχειρήσεις, στα αεροπλάνα, στα τρένα, στα καράβια, στα πάντα. Είμαστε εδώ να συζητήσουμε με την κοινωνία, να ακούσουμε την κοινωνία, να ακούσουμε τους φορείς. Θέλω να σας πω ότι όλα τα μηνύματα τα οποία παίρνω τα συζητάμε με τους συνεργάτες, τα συζητάμε με συναρμόδιους υπουργούς και προσπαθούμε να πάρουμε τις βέλτιστες αποφάσεις και επιλογές. Μάλιστα. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Σε αυτή την πορεία που είναι πρωτόγνωρη πορεία θα κάνουμε και λάθη. Mm-hmm. Σε αυτή την πορεία μπορεί να έχουμε και παραλήψεις. Αλλά προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο την ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Και οι δύο αποφάσεις που ελήφθησαν μέσα στην εβδομάδα από το Eurogroup και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μας βοήθησαν να αυξήσουμε τους βαθμούς ευελιξίας. Γι' αυτό και ανακοινώσαμε το δεύτερο και το τρίτο πακέτο μέτρων προκειμένου να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Έλα, Κωστή, αυτούς που πλήττονται. Ένα ερώτημα και από σένα για να ολοκληρώσουμε. Απλά μεταφέρω και μια ερώτηση που μου κάνουν και οι υπάλληλοι του δημοσίου τώρα που έχουν μπει σε ένα καθεστώς αναγκαστικής διακοπής εργασιών, ας πούμε στα δικαστήρια ή εκ περιτροπής. Μισό μήνα σπίτι, μισό μήνα στα γραφεία. Ρωτάνε, υπάρχει περίπτωση να μας κόψουν το μισθό ή τέλος πάντων να μας πούνε ζήστε εσείς με τα 400 ευρώ το μήνα όπως στον ιδιωτικό τομέα ή στο πολιτικό τους προστάμενος, ο εργοδότης τους. Τι θα τους λέτε? Ο σκοπός είναι να μην υπάρχουν περικοπές. Ο σκοπός είναι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την κοινωνία. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Υπάρχει δηλαδή ταμιακή ρευστότητα που χρειάζεστε, γιατί ήδη είπατε θα αυξηθεί κατά 4 δισεκατομμύρια το αποθεματικό του κράτους δημοσιονομικά, αλλά ταμιακά υπάρχουν όλα αυτά τα χρήματα που, για να φτάσουμε στα 5 και πλέον δισεκατομμύρια που θα δοθούν άμεσα.
Είναι πάρα πολύ εύλογος ο προβληματισμός που μου θέσατε, κύριε Πλάτζο. Το επόμενο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας από τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο, θα υπάρχουν απώλειες εσόδων. Απώλειες φορολογικών εσόδων και απώλειες ασφαλιστικών εισφορών. Όλα πάνε πιο πίσω. Και λόγω της κατάστασης της οικονομίας, αλλά και λόγω των αναστολών που έχουμε δώσει. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι θα επηρεαστεί ο κρατικός προϋπολογισμός. Ταυτόχρονα, έρχεται η ελληνική πολιτεία και δίνει μέσα από την αύξηση δαπανών το καλύτερο που μπορεί στην ελληνική κοινωνία, σε επιχειρήσεις και κυρίως σε εργαζόμενους. Ανακοινώσατε δισεκατομμύρια επιπλέον. Άρα, είναι προφανές ότι είναι προφανές ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί να, και ταμιακά, όχι μόνο δημοσιονομικά, να έχουμε τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά. Μάλιστα. Εκτιμούμε, με τις προβλέψεις που έχουμε κάνει και τις εκτιμήσεις, ότι μπορούμε να πάμε με τα ταμιακά διαθέσιμα που έχουμε και μπορούμε να δημιουργήσουμε μέχρι αρχές Ιουνίου. Χωρίς να χρησιμοποιήσουμε καθόλου ό,τι υπάρχει στο μαξιλάρι ασφαλείας. Ούτε καν γιατί, γιατί έχουμε κάνει μια συνετή δημοσιονομική πολιτική το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Άρα αλλά και γιατί ούτε τα 35. Εξασφαλίσαμε. Τα 35, πώς το λένε. 32 δισεκατομμύρια. 32 είναι. Το μαξιλάρι, ναι, που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εκτός της συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης που κάναμε, η ελληνική κυβέρνηση από τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο εξασφάλισε την προηγούμενη εβδομάδα βαθμούς ευελιξίας, έτσι ώστε να αποδειχθεί για πολλωστή φορά ότι η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι ένα κανονικό κράτος μέλος της Ευρώπης και της Ευρωζώνης. Κύριε Υπουργέ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ας ευχηθούμε όλοι να τελειώσει γρήγορα όλο αυτό για να μπορέσουμε να το μαζέψουμε, γιατί μετά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι σε θέση να γίνουν προβλέψεις τώρα τα πράγματα. Ας ευχηθούμε όλοι να πάνε όλα καλά. Και πολύ προσοχή, ατομική ευθύνη και συλλογική συνείδηση. Προέχει η υγεία, έπειτα η οικονομία. Το λέω ως υπουργός οικονομικών, που όσο πιο δραστικά είναι τα μέτρα, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο σε αυτό το Υπουργείο. Αλλά οφείλουμε να το υπομισθούμε, έτσι ώστε πρώτα απ' όλα να αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση. Προέχει η υγεία των πολιτών.